Αυτό που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δυστυχώς, είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Τόσο στην λειτουργία του ίδιου του θεσμού, όσο όμως και στις σχέσεις του με τους πολίτες και τα κράτη-μέλη. Οι συντηρητικές, δεξιές, ακροδεξιές δυνάμεις, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα λύσουν αυτή την κρίση, απλά θα την εντείνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι μόνο οι αριστερές, οι προοδευτικές, οι βαθιά δημοκρατικές δυνάμεις θα μπορέσουν να δημιουργήσουν την Ευρώπη της ουσιαστικής βιώσιμης ανάπτυξης, την Ευρώπη των πολλών, μια Ευρώπη χωρίς ρατσισμό και χωρίς ξενοφοβία. Γι' αυτό το λόγο δέχτηκα με μεγάλη τιμή αλλά και με μεγάλη αίσθηση ευθύνης την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχω σε αυτές τις ευρωεκλογές για να μπορέσω κι εγώ όσο μπορώ να συμβάλλω για να δημιουργήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε να ζούμε, την Ευρώπη του μέλλοντος. Οι ίδιες οι δυνάμεις που έχουν βάλει σε ασφυκτικό κλειό την πλειοψηφία των πολιτών της Ευρώπης καθοδηγούνται από την ανάγκη να ονομάσουν και να στοχοποιήσουν το αδύναμο άλλο. Εγώ ως μια νέα γυναίκα, δικηγόρος, μέλος της μειονότητας της Θράκης, ξέρω από πρώτο χέρι το πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας, αλλά και ταυτόχρονα πόσο πολύτιμες είναι οι έννοιες της ουσιαστικά ειρηνικής συνύπαρξης, του σεβασμού προς το διαφορετικό και η έννοια της πολυπολιτισμικότητας. Και σε ό,τι έχει κεκτημένο σήμερα η μειονότητα, σύμμαχος και συναγωνιστής ήταν ανέκαθεν η αριστερά. Με αυτό το σκεπτικό πιστεύω ότι και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δυνάμεις που θα αναδείξουν και θα ζητήσουν ουσιαστικά να λύσουν τέτοιου είδους προβλήματα θα είναι πάλι οι αριστερές και οι προοδευτικές δυνάμεις. Θα ήθελα από την Ευρωβουλή να αναδείξω αυτά τα ζητήματα, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για να δείξω το πόσο ωραία είναι η πολυπολιτισμικότητα, πόσο είναι σημαντική η συνύπαρξη διαφορετικοτήτων και πόσο σημαντικός ο σεβασμός προς κάθε τι διαφορετικό από εμάς. Γιατί η Ευρώπη που ονειρευόμαστε, η Ευρώπη του μέλλοντος, δεν χωράει ρατσισμούς, ξενοφοβίες και διχόνοια. Σαφέστατα, με τον ίδιο τρόπο, θα προσπαθήσω να αναδείξω, λόγω και της ηλικίας μου, τα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά, τους νέους επιστήμονες, αλλά και το πόσο αναγκαία είναι η προάσπιση της ισότητας των φύλων.